Ωραία. Πάμε, ξεκινάμε. Welcome ξανά στο κανάλι του GR Gaming Amigo. Ξαναπαίζουμε D&D. Αυτές τις καταπληκτικές δικές μου περιπέτειες, τις οποίες δίνουμε πόνο κάθε φορά και κάθε φορά τρέμε το φιλοκάρδιο των παιδιών εδώ πέρα, μην πεθάνουνε. Πού είναι βασισμένη αυτή η περιπέτεια? Εννοείται στα δύο μου βιβλία. Βέβαια δεν είναι από κανένα βιβλίο από τα δύο. Είναι prequel και των δύο βιβλίων. Είστε χίλια χρόνια πριν από τα γεγονότα του βιβλίου μου, που δεν τα ξέρει κανένας. Δεν τα διαβάσει κανένας. Γιατί δεν έχει εκδοθεί το βιβλίο. Οπότε, άμα θέλετε, μπορείτε να κάνετε και έναν έρωνα για να εκδώσουμε το βιβλίο μας. Και θέλω κάποιο καλό παιδάκι να μας πει τι κάνατε την προηγούμενη φορά. Να πω. Την προηγούμενη φορά. Ουσιαστικά. Κάμισα τα. Μας πλησίασε, αν δεν κάνω λάθος, ο Γκορμάρ, ένας νάνος, ο οποίος μας έπεισε μετά, βασικά μας είπε κάτι χαζομάρες, αλλά τέλος πάντων πιστήκαμε, να πάμε μαζί του να πολεμήσουμε κάποια γκόμπλιν σε μια πόλη. Σε ποια πόλη? Σε μια πόλη στην... Στο Serpent Pass κοντά. Μπράβο, στο Serpent Pass κοντά. Επειδή εκεί θα πηγαίναμε, επειδή εκεί ήταν ο δρόμος μας, αποφασίσαμε τέλος πάντων μαζί με τον Γκιζάρ να τον βοηθήσουμε, αλλά εντάξει, μόνο αν άξιζε τον κόπο. Αν βλέπαμε ότι τα πράγματα θα ήταν άσχημα, είχαμε πει από πριν ότι θα υποχωρήσουμε, το είχαμε συμφωνήσει. Πήγαμε προς τα εκεί. Και τελικά εμφανίζονταν καμιά δεκαριά γκόμπλιν. Ήμασταν πολύ μακριά για να τα χτυπήσουμε. Είχαμε μεγάλη απόσταση και ήταν πολύ επικίνδυνο, αν και προσπαθήσαμε να πλησιάσουμε. Όσες φορές πλησιάσαμε, φάγαμε έτσι ο καθένας από ένα καλό damage. Οπότε μετά ο Γκιζάρ είπε, παιδιά, πρέπει να την κάνουμε. Δεν αξίζει. Έπρεπε να πάμε στην πόλη να βρούμε και άλλες βοήθειες να γυρίσουμε. Είχε δίκιο. Ο Νάνος ήταν απλά μας έλεγε χαζομάρες και φάνηκε. Οπότε οπισθοχωρήσαμε. Γιατί μας έλεγε μην ανησυχείτε, θα τα καταφέρουμε, είναι πολύ εύκολα και οι τρεις είμαστε. Εμείς του λέγαμε πάμε να βρούμε καμιά βοήθεια σοβαρή, να πάμε οργανωμένοι. Πήγαμε εκεί πέρα, τέλος που δεν έμεινε κανένα στον τόπο. Και okay, και τώρα γυρνάμε στο Serpent και την πόλη, το Serpent Pass, για να βρούμε, ίσως να βρούμε κάποια βοήθεια και να ξαναγυρίσουμε, αν τα Goblin είναι εκεί. Θα το συζητήσουμε αυτό, δεν ξέρω. Αυτά. Έχω μια ερώτηση, Χριστόφορε, πώς έχεις την έκθεση? Δεν ξέρω. Πόσο πήρες πανελλήνιες? Ήταν το μόνο που δεν πήγα καλά, βασικά. Δεν καταλαβαίνω το λόγο. Έλα, πλάκα. Όσο έχουμε ακόμα σκάει. Ναι, ισχύει γι' αυτό. Λοιπόν, είσαστε λοιπόν... Είχατε κατασυνώσει, δεν θυμάμαι, για το προηγούμενο βράδυ. Πηγαίναμε προς τη Serpent Pass. Ας πούμε ναι, ότι το είχαμε σταματήσει κάπου, κάτι είχαμε κατασκηνώσει. Βασικά μόλις είχατε ξεφύγει. Μόλις είχαμε ξεφύγει, βασικά. Έχετε ακόμα λίγο φως να ταξιδέψετε. Και από τη Serpent Pass έχετε ακόμα δύο μέρες. Όπως βλέπουμε και στον καταπληκτικό χάρτη, ο οποίος έχουμε εδώ πέρα. Ναι, τρεις γραμμές και πέντε δεντράκια. Έλα, καλώς είναι. Μείον 150 XP. Πέσε πάλι στο level 1. Λοιπόν, άρα τι θέλετε να κάνετε, είπαμε, να συνεχίσετε προς τη Serpent Pass? Θα κατασκηνώσουμε κάπου, ρε φίλε. Εντάξει, να πάμε προς τη Serpent Pass και μόλις πέσει το φως. Ωραία, άρα ταξιδεύετε λοιπόν μέχρι να πέσει το φως, ξανά. Πού είμαστε εμείς περίπου, να μου δείξει το χάρτη? Στα μισά το δρόμο. Η όλη απόσταση είναι 5... Sorry, 5 τέτοιο. Μήνες. 5 μέρες. Ναι. Εσείς φαντάζεσαι ότι είστε κάπου με το που τελειώνει το δάσος, περίπου.
Οκ. Δεν ξέχασα ότι μπορώ να κάνω τέτοιο. Ωραία. Λοιπόν, είστε κάπου λοιπόν εδώ, περίπου. Ταξιδεύετε... Κάτσε να χρησιμοποιήσουμε λίγο το χάρτη μας. Ταξιδεύετε λοιπόν προς τη Σέπρεμπας. Δείχνεις τη Λούνα. Δεν... εντάξει, έχετε ξεφύγει από τα Hobgoblins. Από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον δεν σας κυνηγήσαν. Και θα ήταν και χαζά βασικά να σας κυνηγήσουν. Έξω στο, στα ανοιχτά. Εφόσον μπορούσαν να έχουν κάπου προσφυγείτε και να καλυφθούν. Ταξιδέψατε για την υπόλοιπη, όχι μισή μέρα, αλλά για κάποιες ώρες ακόμα. Ο Νάνος, φανερά αναστατωμένος, που δεν μπόρεσε τελικά να κάνει κάτι στη μάχη, αλλά έχοντας αποδεχτεί πλέον ότι δεν γινόταν και κάτι καλύτερο. Όντως τα Hobgoblin ήταν αρκετά για να, για να μπορέσετε να εγγύσετε, τουλάχιστον από τις συνθήκες που έγιναν το όλο σκηνικό. Και βρίσκεται κάποιο σημείο για να κατασκηνώσετε. Αν θέλετε να κατασκηνώσετε, μπορείτε να θέλετε να συνεχίσετε. Ας κατασκηνώσουμε κάπου εδώ, Ασίρ. Καλό είναι, ναι, για να... Να ανακτήσουμε λίγο δυνάμεις. Αυτό, ναι. Δεν ξέρω, θέλετε να κάνετε κάτι ενώ είστε στον καταβλισμό ή κάτι άλλο. Να αναπληρωθούν τα HP μας βασικά. Λοιπόν, εκεί πέρα που είστε μαζεμένοι γύρω γύρω από τη φωτιά, σας λέει ο Νάνος ότι... Φίλοι μου, λέει συγγνώμη για το... για το όλο σκηνικό που έγινε στα ερείπια. Είχατε, εν μέρει είχατε δίκιο. Και δυστυχώς και εγώ δεν μπορούσα να ήμουν όση βοήθεια ελπίζα ότι θα μπορούσα να ήμουν. Μας κατάλαβαν από νωρίς, ελπίζα πως θα μπορέσαμε τουλάχιστον να πλησιάσουμε δίπλα στο, στα ερείπια προτού μας καταλάβουν. Αλλά από ό,τι φαίνεται η τύχη δεν ήταν με το μέρος μας. Ναι, θα, πραγματικά θα ήταν αυτοκτονία, γκουρμάρ, να πηγαίναμε πιο μέσα. Τουλάχιστον, αν δεν μας είχαν καταβαλάβει όπως λες και εσύ νωρίτερα, θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι καλύτερο. Αν και το βλέπω απίθανο να μην είναι διαθέσει τα Goblin, παρόλα αυτά μπορούμε να πάρουμε πίσω αυτό που λέγαμε πριν και να βρούμε βοήθεια. Πιθανώς, ναι, θα ήταν πιο λογικό. Μπορούμε να το δούμε βέβαια, φτάνοντας στην πόλη, να δούμε γιατί και τη βοήθεια μπορεί να μας προσφέρει η πόλη. Έχουμε ακόμα δύο μέρες ταξίδι μπροστά μας, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε μπορούμε να το δούμε στην πορεία και να το συζητήσουμε και παραπάνω. Όταν φτάσουμε στην πόλη, θα ήθελα και τη βοήθειά σου, αν γνωρίζεις κάποιους κληρικούς εκεί, για να μου πούν πώς μπορώ να πάω στην πόλη του Φωτός που μου είπες, ή να μου δώσουν περισσότερες πληροφορίες. Ναι, λέει, λογικά είναι και μεγάλη πόλη, πιθανώς θα γνωρίζουν και περισσότερες πληροφορίες. Απλά δεν ξέρω να το ξανάπω ότι η φυλή των Εθόριαν είναι λίγο, όχι παράξενη, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο εύκολα δέχονται επισκέπτες κοντά στην πόλη τους. Εθόριαν, έτσι λέγεται τελικά. Εθόριαν. Εθόριαν λέγεται να είναι φυλή τελικά, θυμήθηκες. Ναι, λέει Εθόριαν. Ποια είναι αυτή η φυλή, Γιζάρ, έτσι που σας αναφέρετε? Είναι η φυλή αυτή... Εμένα ρωτάει, τόσο πάντα. Α, δεν άκουσα, sorry. Θόριαν Γιζάρ είναι μια φυλή η οποία μένει σε μια πόλη του Φωτός, όπως λέγεται, που θα μπορέσει ίσως να μου δώσει κάποιες πληροφορίες που ψάχνω. Σχετικά με εκείνα που έλεγες με τον Γκορμίρ, με τον Γκορμάρ, όπως ερχόμασταν προς τα δω, κάτι άκουσα έτσι, κάτι για κάτι... Είχαστε σε αυτή. Ένα χαμένο αντικείμενο και κάτι τέτοιο. Άκουσες τελικά. Ναι, για αυτό το αντικείμενο. Δεν ξέρω και πολλά πράγματα, για αυτό ψάχνω
κάποιες πληροφορίες, αλλά αυτά θα τα δούμε όταν έρθει η ώρα. Προς το παρόν πρέπει να φτάσουμε στο Serpent Pass ασφαλής. Το Serpent Pass είναι η πόλη του Φωτός? Όχι, όχι, όχι. Εκεί θα μάθω πώς θα πάω στην πόλη του Φωτός. Α, μάλιστα. Εκεί θα ψάξω πληροφορίες. Οκ. Okay. Ας κάτσουμε Σκοπιά. Κάτσω εγώ κλασικά. Κλασικά ο Μαλάκας, ναι. Οκ. Περνάει λοιπόν το βράδυ. Βλέπετε, δεν γίνεται κάτι σπουδαίο και κάτι σημαντικό. Ξυπνάτε την άλλη μέρα το πρωί. Ο Νάνος κλασικά έχει ξυπνήσει πάλι νωρίτερα. Έχει σταθεί πάλι μπροστά από ένα δέντρο και προσεύχεται στη θεά του. Και άρα δεν έχετε να κάνετε κάτι, μπορούμε να συνεχίσουμε και στην επόμενη μέρα. Τα HP μας? Τα HP σας αναπληρώνονται. Okay. Με τους βλακοειδείς κανόνες της Πέμπτης, που κάθε 8 ώρες αναπληρώνεται τα HP. Εντάξει. Δεν ξέρω, θέλετε να κάνετε κάτι άλλο στην πορεία, ταξιδεύετε? Όχι ιδιαίτερα. Όχι. Είμαστε βαθιβηθισμένοι στις σκέψεις μας. Ναι, ναι, ξέρω. Ταλαιπωρήστε. Ναι, εγώ θέλω να ρωτήσω τον Κορμάρ αν ξέρει πράγματα για τη Serpent Pass, αν έχει ξαναπάει. Ξέρω μόνο ότι είναι μια από, όχι μεγάλη, αλλά μια κεντρική πόλη που περνάνε αρκετοί δρόμοι εμπορίου εδώ πέρα. Πολλοί ταξιδιώτες, πολλοί κόσμος, αρκετές φυλές θα έλεγα. Δεν είναι δηλαδή αποκλειστικά σε μια φυλή, μια φυλή στην πόλη. Έχει διάφορα μαγαζιά. Κάποια διάφορους ναούς σίγουρα, αφιερωμένους σε αρκετούς θεούς. Είναι φιλική πόλη, δηλαδή πρέπει να περάσουμε από το φρουραρχείο, έτσι είναι αυστηρά. Υπάρχει κάποιος έλεγχος λέει, αλλά όχι ιδιαίτερα πράγματα. Η εσωτερική φορά της πόλης είναι αρκετή, ώστε άμα προεξηγηθεί κάποιο πρόβλημα να επέμβει και να το λύσει. Επιτρέπουν και όπλα, λέει, μέσα στην πόλη. Γιατί ο αριθμός των ταξιδιωτών είναι αρκετά μεγάλος, ώστε να μπορέσουν να τα κρατήσουν σε κάποιο μέρος. Γκιζάρα, γιατί πάμε εκεί? Υπάρχει μια μεγαλύτερη πόλη. Να μάθω εγώ κάποιες πληροφορίες που θέλω, αλλά πρωτίστως πας και βρούμε κάτι να κάνουμε, να βρούμε κάποια δουλειά, κάποια εξυπηρέτηση, κάτι που δεν μας πρόσφερε η Λούνας. Μάλιστα. Εντάξει, οκ. Χαίρομαι που έχετε σκοπό στη ζωή σας. Εγώ γενικά δεν έχω σκοπό. Όπου να είναι πάω. Λόπου γης πατρίς. Λοιπόν. Ωραία. Ναι. Ταξιδεύουμε λοιπόν προς τη Serpent Pass. Περνάει και η δεύτερη μέρα. Δεν ξέρω αν θέλετε να κάνετε κάτι. Τη τέταρτη μέρα βασικά. Δεν ξέρω αν θέλετε να κάνετε κάτι κατά τη διάρκεια της ημέρας κτλ. Φαντάζομαι πως όχι. Όχι. Ναι. Το βράδυ λοιπόν έχετε πέσει πάλι να ξαπλώσετε και να κοιμηθείτε. Ξημερώνει και η επόμενη μέρα. Συνεχίζετε, περπατάτε και κάποιο σημείο, σε κάποια στιγμή φαίνονται από μακριά τα τείχη της πόλης. Τείχη τώρα μην φανταστείτε τρελά πράγματα. Ένα ξύλινο τείχος στην ουσία. Φαίνεται όμως αρκετά... πώς το λένε, αρκετά σταθερό, θα λέγει κανείς. Ταξιδιώτες πηγαίνουν έρχονται, είναι αργά το απόγευμα την ώρα που είστε εκεί πέρα. Ταξιδιώτες βλέπετε πηγαίνουν έρχονται ακόμα, σταματάνε για κάποιο μικρό έλεγχο στην πύλη. Κάποιοι φορεί βλέπετε τσεκάρουν τις άμαξές τους. Κάποιοι άλλοι ταξιδιώτες απλά περνάνε μέσα
χωρίς κάποιο ιδιαίτερο έλεγχο. Και πίσω από τα ξύλινα τείχη βλέπετε κάποια κτίρια τα οποία ξεπερνούν το ύψος των τείχων. Κάποιες σκεπές και πίσω από τις σκεπές κάποια πιο ψηλά κτίρια. Βλέπετε από μακριά ότι πιθανώς το ένα από αυτά τα κτίρια να φαίνεται σαν ναός, τουλάχιστον φαίνεται πιο καλοχτισμένο από αυτά που μπορείτε να διακρίνετε βασικά μέχρι στιγμής. Και στο βάθος φαίνεται ένα σαν πύργος, σαν μονός πύργος, όχι κομμάτι κάποιου άλλου κτίριου. Ένας πύργος ο οποίος ξεχωρίζει στο πολύ βάθος, αλλά φαίνεται να είναι σχετικά ψηλότερα από τα περισσότερα κτίρια. Αυτό πρέπει να είναι ο ναός της πόλης ή κάποιο επίσημο κτίριο. Μήπως να πάμε προς τα εκεί. Να είναι. Έχω την εντύπωση, λέει, δεν είμαι και σίγουρος, ότι πρέπει να είναι κάποιου μάγου ο συγκεκριμένος πύργος. Μάγου. Άρα η μαγεία έχει περισσότερη δύναμη εδώ από ό,τι θέλει. Όχι ιδιαίτερα. Απλά, ξέρεις, οι μάγοι συνήθως απομονώνονται στους πύργους τους. Τώρα, για το πώς βρέθηκε ο πύργος αυτός εδώ πέρα, μέσα στην πόλη, στο κέντρο της πόλης, αυτό θα σε γελάσω, δεν το ξέρω. Οπότε, ίσως να πάμε σε κάποιο πανδοχείο, να δούμε και κάποιες πληροφορίες, να τακτοποιηθούμε και λίγο. Θα ήθελα πρώτα, λέει, να επισκεφτούμε το φρούραρχο, να τον ενημερώσουμε για τα Hobgoblins. Θες να πας εσύ να πάμε εμείς στο πανδοχείο, σε κάποιο πανδοχείο και να έρθεις να μας βρεις. Ναι, ίσως θα ήταν καλύτερα. Εσύ τι λες, Ασίρ, πάμε στο πανδοχείο. Ναι, πάμε στο πανδοχείο. Εξάλλου, εγώ δεν θα σε ακολουθήσω να δω έτσι αν θα βγάλεις άκρη και αν πετύχουμε κάποια δουλειά. Μες στις πρωτοβουλίες σας, Ασίρ. Οκ. Λοιπόν, περνάτε από την πύλη, βλέπετε δεν σας δίνουν ιδιαίτερη σημασία οι φρουροί, σας τσεκάρουν λίγο κτλ. Κάποιον βλέπετε που γράφει κάτι στο βάθος, αλλά δεν σας δίνουν ιδιαίτερο έλεγχο και σημασία. Η πόλη είναι πολύ σύχναστη, αρκετά κτίρια, ξύλινα κατά κύριο λόγο, τουλάχιστον από το σημείο που μπαίνετε. Η πόλη φαίνεται να επεκτείνεται σχετικά αρκετά, σε σχέση με τη Λούνας τουλάχιστον. Και στο βάθος βλέπετε κάποια κτίρια τα οποία είναι διόροφα σχεδόν, ας πούμε διόροφα, τα οποία είναι πέτρινα σε σχέση με τα υπόλοιπα κτίρια που είναι ξύλινα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πιθανώς να είναι μια πιο καλή γειτονιά όσο πιο μέσα πηγαίνετε στην πόλη. Mm-hmm. Προς τα πού θέλετε να πάτε, τι να κάνετε? Υπάρχουν χωρικοί γύρω μας. Κόσμος αρκετός πηγαίνει να έρχεται. Ναι, υπάρχει κάποιο πλανόδιο έτσι, μαγαζί, βλέπουμε κάποιο μαγαζάτορα. Είναι ένας τύπας που πουλάει σαύρες. Σαύρες σε σουβλάκι. Στικ, οκ. Σαύρες στικ. Πάω προς πλησιάζω στα εκεί. Μέρα είναι, έτσι. Ναι. Έχει πέσει ο ήλιος, ειδικά έρχεται τελευταίο φως. Μ' αρέσει. Πρωί είναι, ναι. Έχει πέσει ο ήλιος βασικά. Όχι, είχα πει νωρίτερο ότι είχε το απόγευμα. Καλησπέρα, μαγαζά τώρα. Έλα, κύριος, πάρε. Τελευταία κομμάτια. Πολύ ωραίο. Θα φας και θα σου μείνει ξέχαστο. Ευχαριστώ. Βγάζει φάτσα κάρτα μια σαύρα που είναι πάνω στο ίδιο. Ευχαριστώ. Ίσως κάποια άλλη φορά. Να σε ρωτήσω, έχουμε... Έλα, κύριος, πάρε. Ωραίο, πάρε. Πόσο το έχεις? 50 κόπερ. 50 λεπτά. Όχι, sorry, τι 50 κόπερ, τι λέω. 5 κόπερ. 50 κόπερ. Φέρε. Α, νάτος ο κύριος, νάτος. Πάρε, κύριε. Θα το φας αυτό. Δεν μπορεί να φανταστείς τι άλλο έχω φάει στη ζωή μου. Μάλλον θα είναι καλύτερο από ποντίκι. Ναι, εσύ χαινόσουν να φας εκείνο το λύκο, βασικά. Οκ. Μαγαζά τώρα, φίλο. Ξέρεις κανένα παντοχείο εδώ πέρα? Σε κοιτάει λίγο μισό μάτι, αλλά βλέπω ότι είσαι μαζί με τον άνθρωπο που αγόρασε τη σαύρα του. Λέει... εδώ πιο κάτω έχει, λέει, καλό. Λέγεται πώς?
Και τώρα και εσύ θες και όνομα. Λέγεται... πώς λέγεται... Α, ο σκύλος που βράζει. Καλό ακούγεται, πεντάστερο θα είναι. καλά. Άντε, πάρ' τη σάβρα σου, Ασύρ, και πάμε. Παίρνω τη σάβρα μου, δοκιμάζω λίγο και μου φαίνεται πολύ αηδία, οπότε δεν μ' αρέσει, έτσι όπως είναι φτιαγμένη. Όντως είναι λίγο άθλια. Μάλιστα. Καλό, Ασύρ. Μα, δεν αξίζει, άστα. Και το πετάω το υπόλοιπο. Λέω φαντάστηκα κάτι διαφορετικό. Οι σάβρες, τι γεύση να έχουν. Έχεις φάει καλύτερα ζωή σου. Ναι, και πάμε προς το πανδοχείο. Okay, σας κάνει νόημα ο Γκορμάρ. Γκορμάρ, παιδιά, παιδες, πάω στο φρουραρχείο και άμα έρθω να σας βρω σε λίγο. Okay. Ρώτησε τον φρουραρχό και τίποτα πληροφορίες για τον μάγο. Αν μπορούμε να τον δούμε, αν μπορούμε να τον επισκεφτούμε, είναι ανοιχτός γενικά από όλες τις πλευρές. Ρώτησε τον. Okay. Και τον βλέπετε χαροπός φεύγει και πήγει προς το φρουραρχείο. Ωραία. Αυτά. Πάμε στο πανδοχείο. Είναι ξαπλά για 3 χρόνια. Τι βλέπουμε, έχει κόσμο, μπαίνουμε. Λοιπόν, πάντα στο πανδοχείο. Το βλέπετε απ' έξω. Εντάξει, δεν φαίνεται άσχημο απ' έξω, εξωτερικά. Ένα απλό καθημερινό πανδοχείο φαίνεται. Γύρω έχει σκυλιά. Αν έχει σκυλιά, τριγύρω. Ναι, δέσποτα. Μπα, όχι. Από ό,τι βλέπω, Ασύρ. Γενικά δεν βλέπεις κάτι ζωντανό τριγύρω. Από ό,τι βλέπω, Ασύρ, μάλλον δεν θα πρέπει να φάμε κι εδώ. Σκυλιά δεν υπάρχουν γύρω και ο σκύλος που βράζει δεν μου ακούγεται για πολύ καλό όνομα. Θέλεις να μπούμε να ρωτήσουμε, δεν ξέρω αν θα υπάρχουν θέσεις να ψάξουμε κάτι καλύτερο, δηλαδή. Όχι, κοντά είναι και αφού ο Νάνος ξέρει ότι θα είμαστε εκεί, μας ψάχνουμε στην πόλη. Ας μείνουμε εδώ και ας πιούμε μια μπύρα τουλάχιστον και βρίσκουμε αλλού να φάμε. Εντάξει, φαντάζομαι δεν θα είναι και ιδιαίτερα ακριβό. Ένα σκύλος που βράζει πόσα λεφτά μπορεί να κάνει. Άντε, πάμε μέσα να δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, με το που ανοίγετε την πόρτα και μπαίνετε μέσα, σας χτυπάει ζέστη κατευθείαν και μαζί με τη ζέστη σας χτυπάει αυτού. Σας χτυπάει μια γαμάτη μυρωδιά στα ρουθούνια. Μυρωδιά που αρχίζουν να κάνουν τα σάλια να τρέχουνε. Βλέπετε κόσμο μέσα, ψιλοχαμούλες λίγο γίνεται. Πίνουνε μπύρες, βλέπετε κάτι νάνους κάπου στο βάθος. Αριστερά ανθρώπους. Έναν γνώμο κάπου κάνει παρέα με κάποιους άλλους ανθρώπους. Δύο σερβιτόρες να πηγαίνουν αριστερά δεξιά να δίνουν μπύρες και φαγητά. Και κάπου στο βάθος του πανδοχεία να δίνει πόνο εκεί πέρα πίσω στα βαρέλια και να βάζει κρασιά και μπύρες. Πάμε προς τον πανδοχεία, αγγίζα να... Κάνα τραπέζι άδειο, βλέπουμε. Υπάρχει ένα τραπεζάκι κοντά, ναι. Γενικά υπάρχουν 2-3 δηλαδή διάσπαρτα, μπορείτε να κάτσετε κάπου αν θέλετε. Πάμε να κάτσουμε. Πάμε να κάτσουμε στραβά. Δεν πάμε. Αυτή η μυρωδιά μου κάνει εντύπωση εδώ μέσα. Κάτσε, μπορεί τελικά να φάμε και κάνα κοψίδι. Ναι, ωραία είναι η μυρωδιά, πάντως δεν θυμίζει σκύλο που βγάζει έτσι. Βλέπετε κόσμο έτσι. Που τρώει πολύ. Βλέπετε πολύ κόσμο που είναι με τα... και δίνει πόνο και τρώει. Αβέρα. Φαντάζομαι οι ντόπιοι, ξέρεις, το ξέρουν αυτό το μαγαζί για να είναι εδώ και να τρώνε. Δεν θα τρώγανε τώρα αν ήταν... αν είχε κακό φαγητό, γκυζάρ. Ίσως τελικά πάρω κανένα πιατάκι. Κάτσε να ρωτήσουμε τον πανδοχέα τι έχει εδώ πέρα και... Άντε, έλα να καθίσουμε και φωνάζω τον πανδοχέα να... Σε βλέπω μια σερβιτόρα και έρχεται... Ωχ. Α, καλησπέρα σας, τι θα πάρετε. Όχ. Γιατί πρέπει να είναι σερβιτόρα. Για πες μας τι καλό έχετε, γιατί αυτή η μυρωδιά μας έχει σπάσει τη μύτη. Α, κρατώ σωπά μας, πάρα πολύ ωραία. Θα μείνετε εξαιρετικά ευχαριστημένοι. Από τι είναι η κρεατόσουπα? Το κρέας. Τι κρέας όμως? Δεν ξέρω, αυτό είναι σπεσιαλιτέ του μάγειρα. Α, μάλιστα. Γκυζάν, τι λες, θα δοκιμάσουμε? Δεν έχω φάει ποτέ σκύλο.
πόσο χάλια μπορεί να είναι και βλέπω τους άλλους τρώνε. Φέρε μας δύο μερίδες και μια πολύ 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 κρύα μπύρα ή κραστή τι έχεις. Ήφτασε! Και φεύγει η τύπισσα. Βλέπετε γενικά χαμό μέσα, φωνές, πανικός, θεραχή. Μετά από λίγο φτάνει η τύπισσα, σας αφήνει μπροστά τα πιάτα εκεί πέρα με την πύρα του Γιζάρ. Ένα έτσι μεγάλο ποτήρι με αφρό έτσι από πάνω να τρέχει ο αφρός. Και ναι, αυτά. Φωνάζουμε τη σερβιτόρα λίγο να ρωτήσω αν μπορούμε να μείνουμε, αν έχει άδειο δωμάτιο το πανδοχείο. Άδειο δωμάτιο, ναι, φυσικά λέει, έχει ένα τσαμίδι και δύο μαζί ή μόνο ένας. Ή ξεχωριστά δωμάτια, πώς το θέλετε. Η Γκυζάρ, τι λες. Έχει παγώσει ο φίλος μου. Κατάλαβα, μάλλον θα λέτε ξεχωριστά. Δεν έχω κολλήσει, δεν έχω παγώσει. Ξεχωριστά. Ποια, καταρχάς, τι τιμές έχετε εδώ πέρα. Είναι 5 silver το δωμάτιο με το πρωινό. 5 silver το δωμάτιο για το πρωινό. Το πρωινό είναι ίδιο με το μεσημεριανό. Κρέας και το πρωί. Εξαρτάται τη μέρα, κύριε. Α, κατάλαβα, πόσα σκυλιά έχουν μείνει ακόμα. Ωραία. Θα πάρουμε και ένα δωμάτιο, δύο δωμάτια μάλλον, ένα καθένας. Και να σε ρωτήσω, μπορούμε να ρωτήσουμε για καμιά δουλειά εδώ, τίποτα για φύλαξη ανθρώπων, έχεις ακούσει τίποτα? Για δουλειές δεν έχω και πολύ ιδέα, αν θέλετε να φωνάξω τον Μεσσιά Κώστα. Τον ποιον? Βασικά το... sorry, μου πήγε αυθόρμητο το Κώστα. Γιατί το Μεσσιά, ας πούμε... το Μεσσιά... Δηλαδή, τι, ως τι. Τον Μεσσιά Κωστράν. Καμωτής. Είναι ο πανδοχείας μας και ο μαγειράς μας. Εσύ τι είσαι, υπάλληλος ή κόρη μου? Όχι, απλά δουλεύω εδώ πέρα. Κρίμα πάντως να πρέπει να πάρουμε μόνο, να πάρουμε ένα δωμάτιο στο πανδοχείο, ενώ θα μπορούσαμε να κοιμηθούμε στο δωμάτιό σου. Και σκόνεται και φεύγει. Νευριασμένη ή έκανα πλέον. Δεν άκουσες το. Γκυζάρ, να μάθουμε πρώτα τι φαγητό έρχεται. Δηλαδή, και μετά κάντε αυτά. Κάτσε τώρα να... θα έρθει ο χειρότερος σκύλος που βράζει, να ξέρεις. Δεν έχει έρθει το φαγητό, ρε παιδιά. Έχει έρθει το φαγητό. Έχει έρθει, ρε. Φάε, ασύ. Για δοκιμάσαι εσύ που έφεγε Σάββατα. Για να μας πεις και εμάς. Κάτσε να δοκιμάσω, περίμενε. Βασικά έχει πολύ ωραία γεύση. Δεν ξέρω αν είναι σκύλος, πάντως είναι σαν χοιρινό, έτσι. Πολύ καλό. Η κρέα τόσο παγαμάει. Παρεπτόντως. Είναι πάρα πολύ καλή. Πώς θα έρθει αυτό. Καλή, ε. Μια εδώ. Ρίξτε μου ένα D20 συν το καρίσμα που έχετε. Όχι το όλο το καρίσμα, το modifier, έτσι. Όλο το καρίσμα, λέει. 11. Κάτσε να το περίμενε, γιατί είναι σημαντικό αυτό. Κάτσε ρε, το καρίσμα. Α, το καρίσμα. 0 έχω, ρε φίλε. 10. Έλα ρε χαμάρε, είμαι πιο άσχημος από σένα. Όπως παίρνετε το κουταλάκι από τη σούπα, ρουφάτε. Και αρχίζει και τρέχει εδώ πέρα σούπα από τα, από τα προγούλια κάτω, ξέρω εγώ κι αυτά. Λερώνεστε. Και εσύ, Γκυζάρ, κοίτα, βλέπεις τη σερβιτόρα που σε κοίταγε. Και... τι βλέπεις, αδιασμένη και γυναίκα από την άλλη μεριά. Έλα, 10 είναι, δεν είναι 2. Σε κόλλητα, λες το 2 τι γινόταν, θα φτύνα τη σούπα μπροστά και θα τσακωνόμασταν με τον άλλο. Και μετά θα είχαμε γελούσει και θα είχες και κρεατάκι εδώ πέρα. Και τις κάνω εγώ. Λοιπόν, τι είπαμε τώρα, θέλετε την πανοδοχεία σας. Το θέλουμε. Δεν μας έκατσε η γυναίκα, θέλω να το πάρει. Βλέπετε λοιπόν μετά από λίγα λεπτά σκάει με τη ο Μεσσιέ Κωστράν. Εσείς είστε ο Μεσσιέ Κωστράν? Ναι, λέει. Παρακαλώ. Τι θα θέλατε? Εγώ να κάνω πρώτα μια ερώτηση. Από τι κρέας είναι φτιαγμένη αυτή η φοβερή κρεατόσουπα? Μυστικό του σεφ. Δεν μου αρέσουν τα μυστικά, πάντως είναι πάρα πολύ νόστιμη. Να είσαι καλά, παλικάρι.
Έχετε κάτι σε Λουκάνικο? Σε Λουκάνικο, ναι, λέει, φυσικά. Δικό σας ή... Ό,τι φτιάχνω παλικάρι είναι δικό μου, από... εννοείται εγώ σαν δικό μου. Λοιπόν, μάλιστα. Για να σας ρωτήσουμε κάτι άλλο, μεσχέ Κωνσταν. Κωνσταν. Κωνσταν, ναι. Κωνσταν. Κωνσταν. Να σε ρωτήσω κάτι, αδερφέ. Παίζει καμιά δουλειά εδώ πέρα? Να σου πω, αδερφέ. Δουλειά... Γενικά υπάρχουν πολλές. Αν ψάξεις και στο φουλαρχείο, φαντάζομαι θα υπάρχουν και κάποια bounties και αριστερά και δεξιά, όλο και κάποιος έμπορας θα θέλει προστασία, όλο και κανένα σηματοφύλακας, όλο και καμιά μεταφορά από χωριό σε χωριό με εμπόριο και μαλακίες τέτοιες. Αλλά γενικά τώρα εδώ πέρα, εγώ εδώ πέρα τα πράγματα δεν ξέρω τόσο πολύ. Είμαι πιο πολύ αφοσιωμένος στην κουζίνα μου, λέει, και... και δεν ακούω τόσο πολύ για δουλειές. Και με εκείνο το ψηλό κτίριο εκεί στο κέντρο της πόλης, τι παίζει? Το έχει ένας μάγος, άκουσα. Α, για το... για τον... Σωρίγο, δεν θυμάμαι πώς το λένε. Α, για τον πύργο του Ντάγκαρον, λες? Ναι, λέει, είναι ένας... είναι παλιός μάγος εδώ στην πόλη. Πού μπορούμε να τον βρούμε? Ισχυρός μάγος. Δέχεται κόσμο, ξέρεις? Από όσο ξέρω δεν βρίσκεσαι εσύ τον μάγο. Ο μάγος βρίσκεσαι εσένα. Τι υποτίθεται τι σημαίνει αυτό δηλαδή? Αυτό ακριβώς που είπα. Πώς σε βρίσκει? Έρχεται ποτέ να φάει εδώ? Όχι, λέει, σπάνια τον βλέπει κάποιος έξω από τον πύργο του. Ναι, και πώς υποτίθεται θα έρθει ο μάγος να με βρει εμένα αφού δεν με ξέρει? Δεν είμαι μάγος, φιλαράκι, δεν ξέρω. Κάνω κάποια επίκληση? Δεν ξέρω, δεν είμαι μάγος. Αν έχει κάποιο λόγο για να σε βρει, θα σε βρει, ξέρω εγώ. Αν έχω κάποιο λόγο να τον βρω εγώ? Τράβα, χτύπω ό,τι μπορείτε, εγώ αυτό θα έκανα. Μην μεταμορφώσεις τίποτα, κάνα σπουργίτη. Σπουργίτη. Ναι, ναι. Δεν ξέρω, φιλαράκι, τι να σου πω. Λοιπόν, απολαύστε το φαγητό σας, φεύγω γιατί έχω και άλλες δουλειές. Άντε. Θέλεις να μας πεις πώς βγήκε η ονομασία για αυτό το φοβερό το πανδοχείο? Βλέπεις κανένα σκυλί τριγύρω? Τώρα με φοβίζεις, γιατί ήταν πολύ νόστιμο αυτό για σκύλο, αυτό που έφαγα. Μυστική συνταγή της γιαγιάς μου και φεύγει. Γιζέρ, πάντως, ο σκύλος ωραίος ήταν. Όπως καταλαβαίνεις. Μάλλον με σκύλο θα τη βγάλουμε απόψε. Λοιπόν, εδώ πέρα έχει... Θες να πας οπωσδήποτε τώρα σε αυτό το, σε αυτό το μαγό? Λέω να κάνω μια βόλτα προς τα εκεί. Γιατί να περιμένω, θα πάω να το χτυπήσω την πόρτα. Αν δεις κανένα σπουργίτη μετά να σου χτυπάει το παράθυρο, καταλάβεις, εγώ είμαι. Πώς τα λέω. Για πάλι για εκείνο το θέμα με το, με το χαμένο εκεί πράγμα, ένας μάγος τόσο ισχυρός, ποιος ξέρει, μπορεί να βοηθήσει σε πολλά πράγματα. Α, και από περιέργεια αν θες. Αλλά κυρίως να ρωτήσω, να. Ξέρεις, Γκυζάν, δεν έχω τίποτα να κάνω στη ζωή μου. Δεν έχω αυτή τη στιγμή... Θα καθόμουν εδώ απ' έξω και θα άφηνα το χρόνο να περνάει. Έχεις τίποτα να... έτσι, ρε παιδί μου, πες μου κάτι, ρε παιδί μου, να... δώσ' μου ένα στόχο, άμα έχεις και εσύ, δηλαδή να έρθω να σε βοηθήσω, να έρθω μαζί σου στο μάγο, αξίζει. Οπ, πιάσαμε και τραπέζι, βλέπω, μια χαρά είμαστε. Και βλέπετε τον Άνω, ο οποίος έρχεται και έρχεται κάθεται δίπλα σας. Ο καλός τον Γκουρμάρ. Τι τρώτε, τι τρώτε? Είναι από το μέτωπο ο Γκουρμάρ. Και βλέπετε τι κάνει νόημα σε σερβιτόρα. Ένα πολύ ωραίο κοτόπουλο. Μια από τα ίδια. Και μπύρες, μεγάλες. Γκουρμάρ είναι εξαίσιο. Φάει να δοκιμάσεις. Ναι, ναι, λέει, με τον μπήκα. Με λέει μέσα, μου σπάσε μυρωδιά τη μύτη. Θα φάμε και θα πιούμε. Έχω και λέει καλά, ναι, από το πρόβλημα. Είχε... Ναι, χαρούμε να σε βλέπω. Είχες καλά νέα? Ναι. Πήγα, μίλησα. Του έδωσα τις πληροφορίες για την περιοχή εκεί πέρα για τα ερείπια και αυτά μου, οπότε θα αποστέλει δύναμη, λέει, να πάει να εξολοθρεύσει τα εναπομείνοντα Hobby Goblins. Μου είπε πλέον ότι δεν χρειάζεται να μπλεχτούμε εμείς άλλο παραπάνω σε αυτό το θέμα. Θα το κανονίσει το Serpent Pass. Είχε από σκοπό, δηλαδή, απλά ψάχναν να βρουν που ήταν το,
τα ερείπια, τα ερείπια που ήταν το κρουσφύγιο των Storm Goblins. Οπότε όλο κομπλέ κανονισμένα. Λοιπόν, ωραία. Φύγει και με ένα βάρος στη σύγκρισή μου. Ναι, κρίμα βέβαια για το θησαυρό που θα το πάρει και κάποιος άλλος, αλλά τουλάχιστον θα σωθούν άνθρωποι. Δεν πήγαινε από το γιο θησαυρό, οπότε... Ναι, προφανώς μας το έχει ξαναπεί αυτό. Λοιπόν, λέω, συζητάγαμε εδώ με τον Ασύρ, να πάω να βρω τον μάγο. Τι λες? Μάγο. Για την υπόθεση που μου είπες πριν, Ναι. Θα ήθελα παρέα. Ούτως ή άλλως, μπορεί αν είμαστε τρία άτομα και μας δίναμε πάλι λίγο πιο σοβαρά από το να πάω μόνος μου. Απλά, ας μην πάμε ως ταξιδιώτες μόνο, αν θέλεις να έρθεις κι εσύ. Δηλαδή? Ίσως να πρέπει να σκεφτούμε μια ιστορία. Γιατί αν πάμε μόνο στα ταξιδιώτες, πιθανόν να μην μας δεχτεί καν να μας μιλήσει. Δεν ξέρω αν μπορείτε να με βοηθήσετε σε κάτι, να σκεφτούμε κάποια ιστορία. Γιατί τι είμαστε. Τι θες να πάρεις από αυτό το μάγο, δεν έχω καταλάβει. Πληροφορίες. Πληροφορίες για την πόλη σου. Ναι. Πληροφορίες για ένα ισχυρό μεταγιόν που έχει χαθεί, μάλλον για να τα λέω ποιος θα έχει κλαπεί. Και επειδή δεν ξέρω αυτός ο μάγος τι ρόλο βαράει και τι μπορεί να ξέρει, δεν ξέρω αν πρέπει να πάω με την κανονική ιστορία μου ή να πω κάτι άλλο και μέσα σε αυτό να βάλω και το μεταγιόν. Ας πούμε θα μπορούσαμε να πάμε ως αγοραστές πολύτιμων παλαιών αντικειμένων, ισχυρών μαγικών αντικειμένων. Και μόλις μάθει ο μάγος ότι τον κορυδεύεις. Κολλήσαμε. Όχι, σου απάντησε. Ναι, ακούτε. Ναι, σ' ακούμε. Ακούς. Μας ακούς. Ναι. Για ξαναπες, Σπύρο. Ναι. Και μόλις μάθει ο μάγος ότι τον κορυδεύεις. Εντάξει, δεν χρειάζεται να μάθει ότι τον κορυδεύω. Από πού θα το μάθω. Οι μάγοι... Για να είναι μάγοι... Έχουν περάσει πολλά στη ζωή τους. Επίσης, εγώ δεν ξέρω αν έχω... Δεν έχω καθόλου γνώσεις από... Δεν μπορώ να το υποστηρίξω. Εσύ μπορεί να είσαι ο σωματοφυλακάς μου. Ναι. Αλλά απ' την άλλη, κι εγώ βαθιές γνώσεις δεν έχω. Παρά μόνο από αυτό το αντικείμενο, που δεν ξέρω και πολλά πράγματα. Αυτό που είπες, Γκουρμάρ, με έβαλε σε σκέψεις. Οι καταραμένοι μάγοι καμιά φορά μπορούν να ανακαλύψουν πράγματα και δεν ξέρω αν θέλω να τον κάνω και εχθρό. Κοίτα, το συγκεκριμένο μάγο, τουλάχιστον από τις ελάχιστες πληροφορίες και από αυτά τουλάχιστον που έμαθα λίγο τώρα πρόχειρα από τον Φρούαρχο, είναι αρκετά φιλικός, μην το πω έτσι, ότι είναι αρκετά, πώς το λένε, βοηθητικός, είναι ενεργός στην πόλη, έχει βοηθήσει αρκετό κόσμο, τουλάχιστον έτσι μου είπε ο Φρούαρχος. Ναι, για να έχει και κέντρο, για να έχει και πύργο στο κέντρο της πόλης, σημαίνει ότι κάποια μεγάλη θέση θα έχει εδώ. Λοιπόν, εντάξει, το αποφάσισα, τέρμα τα λόγια. Άμα θέλετε, ελάτε, θα πάω με την κανονική μου ιστορία, θα του πω την αλήθεια. Τώρα τέτοια ώρα θα πας. Εντάξει, δεν έχει νυχτώσει ακόμα, δεν είναι και βαθιά νύχτα. Ξέρεις, έχετε ώρα που τρώτε εδώ πέρα μέσα, σου λέει ο Γκορμάρ. Έχουν ήδη κλειστεί περισσότεροι μέσα στα σπίτια τους. Λέει, γιατί δεν καθόμαστε ξεχωριστούμε σήμερα, λέει και πάμε αύριο, σε βιάζει τίποτα. Μάγος είναι, μωρέ. Πάλι θα κοιμάται, λες τώρα. Αυτός είναι κλεισμένος είναι. Φαντάζομαι ό,τι ώρα και να πάω θα τον βρω. Μήπως βραδιάτικα, Γκιζάρα, του κάνεις κακή εντύπωση και δεν σε δεχτεί και μετά δεν μπορείς να βρεις πληροφορίες που θες. Εντάξει, θα πάμε αύριο. Ίσως να έχετε δίκιο. Άντε. Και φτάνει πάλι και το φαγητό. Έρχεται από ένα πολύ πάλι φαγητό στον καθένα και από μια μεγάλη πύρα. Στην ορμία μας. Ακούσατε. Ναι, ας φάμε κιόλας. Ήρθε το φαγητό Γκιζάρ. Ωραία, πόσο σκύλο θα φάμε ακόμα. Πόσο κοτόπουλο θα φάμε ακόμα. Και βλέπετε τον Γκουρμάρ χώνεται με τα μούτρα μέσα στο φαγητό. Και τρώμε. Ο οποίος τρώει πιο πολιτισμένος από εσάς. Και...
Αφού έχετε πιει από 2-3 μπύρες καθένας, ξέρω εγώ και αυτά, και είστε ψιλοσκασμένοι, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω, βασικά θέλετε να κάνετε κάτι άλλο. Κοιμηθούμε. Όχι, πάμε να κοιμηθούμε. Ωραία, κόμπλε. Πέφτε και ξεραίνεστε. Παιδες, επειδή οικονομικά είμαι λίγο σκατά, μήπως μπορεί κάποιος να μου φιλοξενήσει στο δωμάτιό του. Τον κοιτάω από πάνω μέχρι κάτω. Κληρικός, δεν έχει λεφτά, δεν μοιάζει πολύ ασυνήθιστο αυτό. Ελπίζω να μην ροχαλίζεις. Όχι, όχι λέει, μόνο όταν είμαι κουρασμένος. Εντάξει, γιατί εγώ γι' αυτό. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Νάνι, ποιότητα. Ωραία. Φεύγετε λοιπόν, πάτε για να ξεραθείτε. Ρίξτε μου ένα D20 με Constitution. Ρίξτε μου νήσα τι. D20 με Constitution. Πολύ καλό. Ναι. Περίμενε, sorry. Πολύ καλό. Σημαίνει. Έλα ρε παιδιά. Δεν βγαίνει από το πανδοχείο, να ξέρεις ούτε σήμερα. Ρε τι γίνεται ρε. Εγώ δεν βγαίνω από το πανδοχείο σήμερα. Ίδια ζάρια φέρνουμε. Κάτσε να δούμε και τον Γκορμέρ. Μήπως είναι τρόλ. Πόσο Constitution έχει Γκορμέρ. Ναι. Μισό λεπτό. Να πάμε σε 5 χρόνια στο μάγο να δούμε. Φύγει κατά μια. Λοιπόν, όλο το βράδυ, αίμα. Όταν λέμε αίμα. Εσένα ειδικά, Σιρ, δεν μπορεί να μην θα φύγεις από τον απόποτο κάτω. Αίμα. Λες και κάποιος άνοιξε τη βάνα ρε φίλε και δεν την έκλεισε ποτέ. Την άφησε και έχασε το χερούλι, χάθηκε, πάει, έφυγε. Πέταξε. Αίμα, τελείωσε αίμα. Θα το σκοτώσω αυτό τον παγκαχέα, θα το σκοτώσω. Όλο το βράδυ δεν έχετε κλείσει μάτι. Και όταν καταφέρουμε να κλείσει μάτι, Γιζάρ, ακούσαμε πίσω τον Γκορμέρ να ρουχαλίζει. Του καλού καιρού τελείως. Γι' αυτός ο κολοκληρικός δεν κατάλαβε τίποτα. Θα πάνε να προσευχηθεί πρωί πάλι. Ξυπνάτε το πρωί, ο Γκορμέρ δηλαδή ξυπνάει γιατί είστε ξύπνοι από το πρωί. θέλω να μου περιγράψετε λίγο πως κάτι βαίνεται από τα δωμάτια. Προς τα κάτω. Με τα πόδια ανοιχτά εγώ. Μόλις έχω επισκεφθεί την τουαλέτα και έχω ξεράσει για μια τελευταία φορά, όχι ότι έβγαινε κάτι, ξέρεις, αυτό το πράσινο υγρό που βγάζεις όταν δεν έχει τίποτα άλλο να βγει από το στομάχι σου. Ποιος έχει μεθύσει από την παρέα, γάμισε τα Χριστό. Έχω κάνει με το ζόρι ένα ψηλό ντους εκεί πέρα γιατί τσούζουν, ξέρεις, τα αυτά μου από την πολύ. Έχω και σπά κιόλας, να. Αφού το δωμάτιο έχει λίγο νερό, ρε, έχω βραχή να πούμε, έχω βρέξει τον κόλεμο εκεί πέρα για να πάρει το κάψιμο. Χλωμός κατάχλωμος, με τα μάτια έτσι, με μαύρο κύκλους κάτω τα μάτια. Και σχεδόν διπλωμένος στη μέση κατεβαίνω και τη σκάλα παρπατώντας και κάθομαι σε ένα τραπέζι και φωνάζω πρωινό! Αλλά όχι αυτό το σκύλο πάλι. Παιδες τι πάθες, τι έγινε, όλα καλά. Ποιος το λέει αυτό. Ο Γκορμέρ. Με βλέπεις για καλά. Εσύ δεν κατάλαβες τίποτα χθες. Όχι λέει, τι να καταλαβαίνω, εσύ κοιμήθηκα μια χαρά. Δεν σε πείραξε αυτό το πράγμα που έφαγες. Ποιο λέει το φαγητό που φάγαμε χθες. Πολύ γαμά το φαγητό λέει. Εγώ δεν κοιμήθηκα όλο το βράδυ, δεν βλέπεις πως είμαι. Το στομάχι των Άννα Ασύρ είναι διαφορετικό από το δικό μας μάλλον. Έλα παιδιά μου, μήπως υπερβάλλεται λίγο. Όχι πάλι. Και σηκώνομαι και ανεβαίνω γρήγορα λίγο το δωμάτι. Τώρα κατεβαίνω μετά σε λίγο. Σιγά μη σου έχει μέσα στο δωμάτι η τουαλέτα. Η τουαλέτα είναι εκτός. Γκορμέρ, δεν μπορεί να φανταστείς τι βράδυ ήταν αυτό. Άστο, απίστευτο, δεν μπορούσα να κοιμηθώ, έκανα τουλάχιστον 6-7 φορές εμετό, να μην σου πω για την τουαλέτα. Έλα λέει, τίποτα, όλα φτιάχνουν, λέμε μια καλή μπύρα και καλό πρωινό. Τι πρωινό όμως.
Λέει, φέρε, λέει, φέρε ωραία πραγματάκια, ξέρω εγώ, φέρε κανένα λουκανικάκι, φέρε κανένα αυγουλάκι. Όχι, λουκάνικο, όχι. Και από μια μπύρα, λέει, στην καθένα. Οτιδήποτε άλλο πέρα από κρέας. Λοιπόν, περνάει λίγο, λοιπόν, το πρωινό. Και βλέπετε, ενώ... Βάζω holy water στον κόλο μου. Λοιπόν, τι έλεγα, περνάει λοιπόν το πρωινό και ρίξτε με ένα perception βασικά. Έριξε και εσύ κάτι. Τι έριξα εγώ? Ήταν το πριν. Σήμερα δεν θα φέρω ζάρι με τίποτα. Σου λέω δεν βγαίνω από το πανδοχείο με τίποτα. Έλα, καλά είμαι. Ωραία. Κομπλέ. Γιζάρ, βλέπεις ένα... από την πόρτα ένα τέτοιο, ένα... σκύλο. Σαν δρακάκι, μικρό. Αμαν. Όταν λέμε όμως μικρό, δηλαδή φαντάσου είναι όσο είναι το χέρι, ξέρω εγώ, σε μήκος. Όσο είναι από, από τον αγκώνα μέχρι το χέρι σου. Θα μπορούσε δηλαδή να κάθεται και στον ώμο σου απάνω, αμέσως να είναι λίγο πιο μεγάλος όμως, ξέρω εγώ. Το οποίο πετάει και έρχεται, προς το τραπέζι σας. Και αυτό είναι αυτό, λέει στους άλλους. Στέκεται πάνω στην πλάτη μιας καρέκλας και το βλέπετε κάνει σαν μια μικρή υπόκληση μπροστά σας. Ένα κόκκινο δρακάκι μικρό, βέβαια. Το κοιτάω. Βρήμα τα μάτια μου, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό, είσαι εσύ. Ένα ψευδοντράγκον, λέει ο Γκουρμάν. Το ακούτε από πίσω να κάνει και προεκτείνει το ένα του χέρι και βλέπετε μια περγαμηνή. Το χέρι του, το ένα πόδι βασικά. Και βλέπετε μια περγαμηνή με μια κόκκινη σφραγίδα πάνω, με ένα βουλοκαίρι. Μπορώ να... θέλω να προσπαθήσω να το τσακώσω. Με το πάει να... με το... για κάναμε μια κίνηση βασικά. Τι να κάνω? D20 συν dexterity. Περίμενε. Πού είναι? Dexterity έχω καλό. Παπάρια καλό. Ναι, δεν το... με το βλέπεις ότι πας να το πιάσεις. Κατευθείαν σηκώνεται στον αέρα και βλέπεις από πίσω, έχετε από πάνω του βασικά η ουρά του σηκώνεται σαν του σκορπιού και έχετε πάνω από το κεφάλι του και βλέπεις ένα κεντρί και από το κεντρί στάζει δηλητήριο. Το δηλητήριο, βλέπεις μια σταγόνα που στάζει. Ναι, κάνω πίσω. Πάρε την περγαμηνή και ζάρ να τελειώνουμε. Άστο, μην προσπαθήσουμε. Και ξαναπροσγειώνεται πάλι στην καρέκλα. Και ξαναπροεκτείνει το χέρι του. Το πόδι του με τον πάπυρο. Γκυζάρ, πάρτο. Πάρτο, μπαμπά. Πάω δειλά-δειλά, φιλικά, και πάω να πάρω την περγαμηνή. Βλέπεις το κεντρίο από πάνω, τρεμοπαίζει λίγο. Αλλά... όντως, παίρνεις την περγαμηνή και βλέπεις κατεβαίνει το κεντρί πάλι από την πλάτη του πίσω, από την ουρά. Και ξαναρχίζει και σηκώνεται πετώντας και αρχίζει και βγαίνει εκτός τέτοιο, εκτός πανοδοχείου πάλι. Βγαίνω και εγώ μαζί του έξω, θέλω να δω που πάει. Αρχίζει να ανεβαίνει ψηλά και χάνεται μέσα στις σκεπές. Ω γάμο, το έχασα. Γυρίζω πίσω και ανοίγω την περγαμηνή. Για να δούμε τι είναι αυτό εδώ, ποιος το στέλνει. Έχω μια υποψία, Γκυζάρ, από ό,τι μας έλεγε ο Πανδοχίας χθες. Και εγώ την ίδια υποψία έχω. Παίζει από το πολύ, από τους σκύλους που φάγαμε να έχουν παρεστήσεις. Το μάγο εννοείται, λέει, και δύο, Ναι, το μάγο. Ο Πανδοχίας μας είπε, Γκορμάρα, χθες ότι σε βρίσκει αυτός, δεν βρίσκεις εσύ. Λογικό, λέει για μάγο. Ανοίγεται το τέτοιο όντως, την περγαμηνή, και βλέπετε μέσα γραμμένο σε μήνυμα ότι... αγαπητοί κύριοι πολεμιστές, θα ήθελα τη βοήθειά σας για να σώσουμε μια αθώα ψυχή. Σας παρακαλώ,
με την πρώτη ευκολία σας να με επισκεφτείτε στον πύργο μου. Και βλέπετε από κάτω υπογραφή Dagomar. Αυτός είναι ο μάγος. Αλλά δεν έχει... Μόνο γράμμα τι φάζεις. Γιατί πριν τον είπαμε Dagaron, αλλά τώρα Dagomar. Dagomar δεν τον έχω λέει. Α, είναι άλλος αυτός. Κάτσε περίμενε. Δεν θέλω να βρω παιδιά. Dagaron, ναι, sorry. Okay. Μπορεί να το λέει για να μας ξεγελάσει. Υπογράφουμε ψευδόνυμο. Αυτό που μου κάνει εντύπωση, δεν ξέρω αν έχει καταλάβει τους σκοπούς σου... Είναι ο ξαδερφός του Dagomar. Τους σκοπούς σου, Γκιζάρ. Αλλά εάν προσφέρει μια καλή αμοιβή, δεν έχω πρόβλημα να σώσω... Εδώ που μας βρήκε και όπως μας βρήκε... Ναι. Εγώ λέω να τον επισκεφθούμε. Λέει για να με χαρτεύει, βοήθεια λίγο ο μάγος. Από χθες το σκεφτόμαστε. Οπότε πάμε. Φαντάζομαι θα είναι κάτι σημαντικό. Okay. Ή εμείς είμαστε υπεργαμάτες. Μάλλον θα είναι κάτι σημαντικό. Πάμε. Κανένα τέτοιο. Πάμε. Να βάλουμε λίγο μουσικούλα. Σηκώνεστε λοιπόν. Ταξιδεύετε μέσα στις πόλεις, μέσα στους δρόμους της πόλης. Τι? Πιο σιγά η μουσική, δεν ακούγεσαι. Α, τόσο πολύ ακούγεται. Πιο κάτω η μουσική, ρε. Εντάξει. Βλέπετε λοιπόν ο κόσμο, ο οποίος... Είναι λες και βάλε τον τέχνη. Ναι, είχα χαμηλωμένο το τέτοιο. Βλέπετε, ο κόσμος έχει βγει έξω γενικά, κάνει τις βόλτες του. Με το που στρέφεται στη γωνιά. Κύριο, κύριο, έλα, έλα, έχω φρέσκο πράγμα, έχω σαυρούλες, πάρε, πάρε. Βλέπετε πάλι τα... Μάθε να ψήνεις αυτή τη σαύρα, άνθρωπε μου, ήταν αειδιαστική χθες. Άι, στον κόρα καλή, δρέπεις. Άντε, παράταμε. Αλλά είχα κουμπάρ. Μπαμ! Και πηγαίνετε λοιπόν προς τον πύργο. Δεν σταματάτε που θα είναι αλλού νωρίτερα, φαντάζομαι. Όχι, εγώ δεν έχω... Ωραία. Ούτε εγώ. Φτάνετε λοιπόν... κάτω από τον πύργο, βλέπετε ένα πέτρινο πύργο ψηλό σχετικά, δηλαδή είναι σίγουρα πάνω από τρεις ορόφους. Κάποια παράθυρα με κάγκελα στα ενδιάμεσα και βλέπετε μια μεγάλη ξύλινη πόρτα. Ξύλινη βαριά πόρτα. Βλέπω τίποτα από τα παράθυρα. Όχι, είναι ψηλά. Μες. Το πρώτο παράθυρο δηλαδή ξεκινάει πάνω από τον 1,5 όροφο. Η πόρτα έχει τίποτα πάνω, κανένα κουδούνι. Αυτό το μάνταλο το παλιό που μπαμ μπαμ μπαμ. Αυτό είπες είναι ένας πύργος ψηλός και είναι ένας μικρότερος, είπες αυτός, που έχει τρεις ορόφους. Όχι, είναι ενιαίος πύργος είναι. Ενιαίος πέτρος πύργος. Λοιπόν, κοιτάω τους άλλους, θα χτυπήσω. Γι' αυτό ήρθα, με χτύπα. Άντε λέει, πάμε, λέει ο Γκουρμάρ. Καλώς. Και χτυπάω... Με το που πας και ακουμπάς το τέτοιο, βλέπεις ανοίγει η πόρτα. Δύο φορές. Και ανοίγει προς τα... Περιμένατε και ανοίγει προς τα μέσα, πρώτο που λάβεις να χτυπήσεις. Και βλέπεις από μέσα το ψευδοντράγκον αυτό. Εγώ χτυπάω τρεις φορές, να πάω να γαμηθεί, δεν κατάλαβα. Βλέπεις το ψευδοντράγκον αυτό που σας έφερε το μήνυμα και με το που σας βλέπει γυρνάει πλάτη και αρχίζει και πετάει και ανεβαίνει προς κάποια σκαλιά, φυτογυριστά σκαλιά. Πάμε, ακολούθησε τον. Πήγαινε καλύτερα εσύ, αυτό το κεντρί μου φοβίζει λίγο. Εντάξει, προχωράω. Γρήγορα για να προλάβω το δράκο. Ωραία. Ανεβαίνετε λοιπόν σιγά σιγά προς τα πάνω. Σκοτεινός... Στην υπογυριστή σκάλα. Ναι. Σκοτεινός πύργος... Συγγνώμη. Σκοτεινός πύργος γενικά. Όχι πολύ φως. Υπάρχουν κάποια δαυλιά αριστερά-δεξιά. Από τα παράθυρα δεν μπαίνει ιδιαίτερο φως μέσα. Και αρκετές βιβλιοθήκες. Δηλαδή... φιδογυριστά... ανά... πόσα σκαλιά, ξέρω εγώ, βλέπετε λάξευμα μέσα στον τοίχο. Και βιβλιοθήκη.
Λάξευμα και βιβλιοθήκη, λάξευμα και βιβλιοθήκη. Αρκετά βιβλία. Ανεβαίνοντας, περνάτε πρώτο όροφο, βλέπετε κάποιες πόρτες που οδηγούν σε κάποια δωμάτια. Δεύτερο όροφο. Και σας οδηγεί μέχρι το τρίτο όροφο, το ψευδοδράγκον. Και εκεί πέρα βλέπετε άλλη μία πόρτα. Μία και μόνο πόρτα, στον τρίτο όροφο. Και βλέπετε το δρακάκι κάθεται λίγο μπροστά από την πόρτα. Σας περιμένει να φτάσετε όλοι πάνω στη σκαλιά. Και ξαγυρνάει με το πρόσωπο προς την πόρτα. Και η πόρτα ανοίγει. Και βλέπετε μέσα ένα γραφείο. Ναι. Γιζάρ, φέρνα πρώτος. Μια και εσύ είσαι αυτός που ήθελες να επισκεφτούμε εδώ τον μάγο. Κραδένω λίγο το... Έχω λίγο το χέρι στο σπαθί, έτσι κάπως. Το κρατάω λίγο, δεν ξέρω τι θα βρω μέσα και προχωράω. Ωραία, μπαίνετε μέσα και βλέπετε ένα φωτισμένο δωμάτιο. Κάποια σετ αλχημίας στα δεξιά, κάποιες βιβλιοθήκες δεξιά και αριστερά του γραφείου, ένα δρύδινο παλιό ωραίο γραφείο, καλοδιατηρημένο, πολύ καλοφτιαγμένο. Βιβλία κρυσμένα πάνω, μοκέτα στρωμένη κάτω, ένα χαλί το οποίο φαίνεται να είναι πολύ καλοσχεδιασμένο και φτιαγμένο. Κάπου 40 παρθένες πλέκανε κόμπους, ξέρω και τέτοια πράγματα. Μερικά φώτα, τα οποία φώτα αριστερά και δεξιά δεν σας φαίνονται να δεν είναι δαυλή, φαίνονται να είναι κάποια ουσία η οποία καίει μέσα σε γυάλες. Και στο γραφείο, καθισμένο, συγγνώμη, στο γραφείο, πίσω στα παράθυρα που κοιτάνε προς την πόλη, βλέπετε έναν μάγο, ντυμένο με μοβ ρόμπες. Έναν, βασικά, όχι μάγο, εντάξει, δεν ξέρετε ότι είναι μάγος. Έναν άνθρωπο, ντυμένο με μοβ ρόμπες, να κοιτάει προς την πόλη. Να σας έχει πλάτη, να κοιτάει προς την πόλη και να έχει τα χέρια του πίσω στην πλάτη, όπως καθόμαστε με ανάπαυση ένα πράγμα. Μπαίνετε μέσα και τρεις, κλείνει η πόρτα από πίσω σας. Καλώς ήρθατε φίλοι μου στο φτωχικό μου πύργο. Και βλέπετε το μάγο γυρνάει όπως θα μπροστά σας να τον αντικρίσετε. Βλέπετε έναν άνθρωπο, συγγνώμη, ο οποίος καραφλός, σχετικά γερασμένος, ρητηριασμένο πρόσωπο, ψηλό, με βιολετή μάτια. Το πρόσωπό του, αν δεν είχε τις ρητίδες, θα καταλαβαίνω ότι θα ήταν λίο τελείως και αψεγάδιαστο. Γυρνάει προς τα μπροστά, βάζει τα χέρια μέσα στη ρόμπα, στα μανίκια του. Ευχαριστώ, λέει, που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μου. Από ό,τι καταλαβαίνω και κάνω ένα βήμα μπροστά, είσαι ο Ντάγκαρον, όπως μας έστειλε στο μήνυμα. Δεν μπορώ να πω, ο πύργος σου μόνο φτωχικός δεν είναι. Αλλά πού μας βρήκες, πώς μας ξέρεις, πώς ξέρεις ότι είμαστε εδώ? Ξέρω πολλά, λέει, για αυτή την πόλη. Και έρχεται, βλέπετε τον ψευδοντράγκονο, ο οποίος έρχεται, κάθεται πάνω στον ώμο του και τον χαϊδεύει λίγο. Ξέρω, λέει, πολλά για αυτή την πόλη. Είναι άλλωστε κύριο μέλημά μου να προστατεύσω αυτή την πόλη. Πρέπει να ξέρω ποιος έρχεται και ποιος φεύγει. Συμφωνείς? Δεν ξέρω ακριβώς το ρόλο σου στην πόλη. Πάντως, από ό,τι έχω ακούσει, περισσότεροι εδώ, όλοι εδώ θα έλεγα, και ο φρούραχος κυρίως, σε σέβονται. Οπότε σίγουρα θα έχεις κάνει κάποια καλά πράγματα για αυτούς. Εμείς τώρα ήρθαμε. Και η αλήθεια είναι ότι σκεφτόμασταν να σε επισκεφτούμε χτες. Είναι σαν να διάβασες τη σκέψη μας. Όχι, λέει. Δεν έχω φτάσει, λέει, ακόμα σε αυτά τα επίπεδα μαγείας. Μακάρι κάποτε, λέει, να φτάσω και να μπορώ να διαβάζω τη σκέψη και των εχθρών μου και των φίλων μου. Όσους λίγους φίλους μπορεί να έχω. Εμείς πάντως έχουμε έρθει εδώ ως φίλοι. Και από ότι για να μας καλέσεις, φαντάζομαι θα ξέρεις ότι και η σκοπή μας είναι καλή. Η αλήθεια είναι δεν γνωρίζω, λέει, τους σκοπούς σας. Γνωρίζω μόνο ότι είστε πολεμιστές. Και αυτή τη στιγμή, λέει, χρειάζομαι πολεμιστές. Είναι επίγον και χρειάζομαι πολεμιστές.
Αν έχετε λίγο χρόνο, λέει, θα ήθελα να σας πω μια πολύ μικρή ιστορία. Για μπορούμε να κάτσουμε κάπου. Φυσικά, λέει, τι έγινε, πούμε. Παρακαλώ, καθίστε. Κοιτάω δίπλα. Ναι, φυσικά έχουμε χρόνο. Σας κοιτάει και λέει, εσύ, ξωτικό, πρέπει να είσαι ο Γκιζάρ. Ναι, ο Γκιζάρ είμαι. Εσύ, φτωχικέ μου φίλε, κοιτάει σε ένα Ασύρ. Εσύ, λέει, πρέπει να είσαι αυτός που ονομάζουν Ασύρ. Και κοιτάει και προς τον άνω και εσύ να είναι, λέει, αν δεν κάνω λάθος, είσαι ο κληρικός Γκορμάρ. Τι είναι αυτό που λοιπόν που θες να μας πεις, αφού κάθομαι σε μια αναπαυτική καρέκλα, ψηλό έτσι με όρθια την πλάτη. Έχοντας με προσοχή. Έχω ένα σημαντικό πρόβλημα. Πριν αρκετά φεγγάρια, δεν θα το γνωρίζετε αυτό γιατί δεν έχει περάσει ακόμα από στόμα σε στόμα φαίνεται, αν και κυκλοφορεί η φήμη. Πριν αρκετά φεγγάρια, δολοφονήθηκε μια οικογένεια εδώ, μέσα στην πόλη. Και όσο και να με λυπεί αυτό, ήταν μια οικογένεια, δεν θα το έλεγα φιλική, αλλά μια οικογένεια που ίσως να βασίστηκε λίγο πάνω μου. Αυτή η οικογένεια είχαν ένα παιδί. Ένα παιδί, ένα 10χρονο, αν δεν κάνω λάθος, ήταν 10 ή 11 χρονών. Είναι 10 ή 11 χρονών το παιδί. Ήρθε η οικογένεια σε μένα, διότι βασάνιζαν όνειρα το παιδί. Τρομακτικά όνειρα, φιάλτες, δαίμονες, όπως ανέφερε το ίδιο. Και προσπάθησα να βρω κάποια λύση για ποιο λόγο ταλανίζεται, γιατί τουλάχιστον από την εμπειρία μου, ο λόγος που ταλανιζόταν το παιδί ήταν λόγος μαγείας. Και τουλάχιστον πέρα από μένα, δεν γνωρίζω κάποιον άλλον μάγο στην πόλη. Και ενώ προσπαθούσα να βρω κάποια λύση για να αλαφρύνω τον πόνο του παιδιού, δυστυχώς, χωρίς να... Δυστυχώς, και το λέω με πόνο ψυχής, δεν κατάφερα να προβλέψω αυτό που έγινε. Το παιδί δολοφόνησε τη νύχτα στο σπίτι, στο σπίτι μέσα δολοφόνησε τη νύχτα τους γονείς του. Με τα ίδια του τα χέρια. Το 10χρονο παιδί. Ναι, λέει. Την ώρα που κοιμόταν οι γονείς, άρπαξε ένα μαχαίρι και τους έκοψε τα λαρίγκια. Ω, πραγματικά τρομακτικό αυτό. Από τότε το παιδί εξαφανίστηκε. Νομίζω ότι γνωρίζω που είναι, αλλά δυστυχώς δεν μπορώ να φύγω από εδώ πέρα. Γιατί σημαίνουν τόσο πολλά κάθε μέρα που δεν έχω το χρόνο να φύγω από εδώ πέρα μέσα. Σήμερα το πρωί ανακάλυψα, χθες το βράδυ, συγγνώμη, ανακάλυψα ότι το παιδί βρίσκεται σε έναν παλιό ναό έξω από την πόλη. Στα υπόγεια, μάλλον, ενός παλιού ναού. Και θα ήθελα να σας προσλάβω. Τι είδους μαγεία μπορεί να έκανε. Δεν γνωρίζω, δυστυχώς. Αλλά το παιδί αυτό είναι αθώο. Τι είδους μαγεία μπορεί να έκανε κάτι τέτοιο. Κατά πάση δεν ξέρω ακριβώς ποιο είδος μαγείας θα μπορούσε να το κάνει αυτό. Το μόνο που μπορώ να πω σίγουρα ότι είναι είδος μαγείας, σίγουρα. Κάποιο είδος μαγείας που δημιούργησε όνειρα στο παιδί, που δημιούργησε, δεν ξέρω, μάλλον το φόβησαν τόσο πολύ, ώστε να φτάσει σε σημείο να σκοτώσει τους ίδιους τους γονείς. Ίσως λέει ψευδεστήσεις, που κάνουν το παιδί να πιστεύει ότι οι γονείς του είναι δαίμονες, δεν ξέρω. Γιατί μάγε δεν μίλησε στο φουκούρο. Ναι, ακούω, απλά δεν. Γιατί μάγε δεν μίλησε στο φουκούρο. Έχω μιλήσει με τον φουράρχο, αλλά μέχρι να μαζευτεί φουρά πιστεύω θα αργήσουμε πολύ. Και θα ήθελα τη βοήθειά σας αν γίνεται για να βρούμε το παιδί στο δυνατόν γρηγορότερα και να το φέρετε πάλι σε μένα. Συν λέει ότι. Θέλω να δω μια αλήθεια εκεί. Συν λέει ότι αν το παιδί λέει πέσει στα χέρια της φρουράς, κατά 90% ακόμα και με τη δικιά μου επιρροή θα το κρεμάσουν για το έγκλημά του. Θέλω να δω αν βλέπω κάτι πάνω του, αν λέει αλήθεια. Ναι, ρίξε με αναπτύξη. Λέει ιστορία του γενικά. Με perception βασικά, έτσι. Συνκάτω. Όχι perception, συγγνώμη. Με τι ρίχνεις. Ακούς πέρα. Έλα, ακούς, ακούω, ναι. Perception. Όχι, perception, μισό λεπτό. Insight, με insight. Τι γίνεται να πηγαίνει τις κάμερες τώρα. Το ίδιο. Χρυσόβρε, κλείστε και ξανά ανοίξετε. 12. 12.
Όντως, από ό,τι καταλαβαίνεις τουλάχιστον και από την κίνηση του σώματός του, αλήθεια λέει. Δεν σου φαίνεται κάτι παράξενο. Γενικά βλέπεις μια πολύ ήρεμη έκφραση στο πρόσωπό του. Ντάγκαρον, εγώ δεν έχω πρόβλημα σε να βοηθήσω για αυτό το παιδί, αλλά θέλω να ξέρω τι μας προσφέρεις για να σε βοηθήσουμε. Φυσικά λέει, δεν περιμένω να κάνετε κάτι χωρίς κάποια αμοιβή. Αυτό που μπορώ να σας προσφέρω λέει, είναι 300 χρυσά νομίσματα και ίσως, πρέπει να το τσεκάρω λίγο βέβαια αυτό, να δω τι προμήθειες έχω μαζί μου. Ίσως να μπορώ να μαγείψω ένα από τα όπλα σας. Μ' ακούτε? Ναι. Μάγε, θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε με μας ακούτε. Δεν σε ακούω καλά, Αντρέα. Ούτε εγώ. Μας ακούει, Σπύρος. Λίγο σε ακούω, Αντρέα, κι εγώ. Ναι. Για πες. Προσπάθω. Μάγε, σίγουρα θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε το παιδί, τουλάχιστον να το φέρουμε ζωντανό πίσω. Εγώ θέλω παράλληλα και κάποιες πληροφορίες, που θα θέλω δηλαδή παράλληλα να δώσω και κάποιες πληροφορίες. Αν τις έχεις ή αν μπορείς να με βοηθήσεις σε κάτι άλλο. Φυσικά σου λέω, αν μπορώ να βοηθήσω σε οτιδήποτε θα είμαστε διάθεσή σας, αλλά προτρέχει το παιδί πάνω απ' όλα. Ναι, ναι. Καλύτερα θα τα πούμε αυτά μετά. Ωραία, άρα φαντάζομαι δέχεστε την αποστολή και κοιτάει τον Γκομάρ. Ο Γκομάρ το κοιτάει, λέει... Το παιδί είναι αθώο. Και λέει ο μάγος, από όσο μπορώ να ξέρω, λέει είναι αθώο. Από όσο μπορώ να γνωρίζω είναι αθώο. Το έγκλημα που βαραίνει την ψυχή του, λέει... είναι από τα δικά του χέρια, λέει, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο έγινε, λέει, με τη δική του θέληση. Και η αποστολή μας ποια ακριβώς είναι? Να φέρουμε το παιδί πίσω ζωντανό? Βρείτε το παιδί ζωντανό και φέρετε το πίσω. Πώς μπορούμε να χειριστούμε κάποιον που κατέχεται από δαίμονες? Δεν κατέχεται από δαίμονες. Μάλλον δεν καταλάβατε σωστά. Κάποιος προέτρεψε από ό,τι φαίνεται το παιδί να σκοτώσει τους γονείς του. Ναι, και αν κάνει... και εμάς. Ναι, αυτό λέω. Αν κάνει το ίδιο και με εμάς. Σας κοιτάει λίγο τραβηγμένος. Τρεις πολεμιστές, φαντάζομαι, μπορούν να τιθασεύσουν ένα μικρό παιδί. Αν δεν έχει κάποιες δυνάμεις επιπλέον... Από όσο γνωρίζω τουλάχιστον και από όσο έχω προλάβει και έχω εξετάσει το παιδί, δεν έχει παρουσιάσει κάποιες δυνάμεις. Και εσύ τι θα κάνεις μετά? Θα προσπαθήσω να σώσω. Να σώσω, όχι βασικά λάθος λέξη. Θα προσπαθήσω να θεραπεύσω το παιδί. Οι γονείς του με εμπιστεύτηκαν με αυτό. Πριν δεν το κατάφερες. Και ο θάνατός του βαραίνει τη δικιά μου ψυχή. Ναι, το καταλαβαίνω. Πριν δεν το κατάφερες, ελπίζω όταν ας το φέρουμε ζωντανό να το καταφέρεις μετά τουλάχιστον να σώσεις μια ψυχή. Απλά μια διευκρίνηση. Και βγάζει ένα χαρτί από ένα πάπυρο κλεισμένο σαν τον προηγούμενο που πήρατε. Μη σταματήσετε σε κανένα φορό να δώσετε το παιδί. Όπως σας είπα και πριν, κατά πάσα πιθανότητα. Αν πέσει τα χέρια της φρουράς, το παιδί θα κρεμαστεί. Το να σκοτώσεις δύο ανθρώπους σε αυτή την πόλη, γενικά σε οποιαδήποτε πόλη, το ξέρετε κι εσείς καλά με αρκετούς από τους νόμους που διακατέχουν τον κόσμο μας, δεν θα σκεφτούν ιδιαίτερα αν είσαι παιδί ή όχι. Και αν μας δουν οι φρουροί με ένα παιδί, δεν θα μας σταματήσουν? Γι' αυτό και σου δίνει τον πάπυρο, γι' αυτό λέει, αν σε σταματήσει κάποιος θα τους δείξετε αυτό. Ότι οτιδήποτε είναι αποκλειστικά δική μου ευθύνη. Έχεις κάποιο αναισθητικό μαζί σου, κάτι που μπορεί να δυσκολέψει τα πράγματα, να του ρίξουμε ή όχι να του ρίξουμε, να το δώσουμε για να μην εξαισθήσεις του. Ναι. Δεν ξέρουμε τι αντίσταση μπορεί να φέρει. Ναι, λέει, έχεις, και ίσως, δεν θέλουμε να τρομάξουμε και την πόλη, αν φέρουμε ένα μαζί ένα πιτσιρίκι που φωνάζει. Ίσως έχεις δίκιο σε αυτό. Και πηγαίνει κάπου εκεί πέρα στα σέλτερ χημίας που έχει. Ανοίγει κάποια σιδεράκια μικρά και τον βλέπετε βγάζει δύο σαν φασόλια, σαν μαύρα φασόλια. Τα πιάνει στα χέρια του, πιάνει και ένα φιαλίδιο, μικρό γυάλινο, το κρατάει από πάνω και βλέπετε τα χέρια του λάμπουν, λάμπει το ένα χέρι που κρατάει τα μαύρα φασόλια και αρχίζει να τρέχει υγρό
ένα λευκό υγρό από τη γροθιά του και να μπαίνει μέσα στο στο φυαλίδιο. Ένα ίσα δηλαδή για μία δόση. Λέει, το κλείνει με ένα αφελό και λέει δώστε αυτό στο παιδί, λέει, και δεν θα σας προξενήσει κανένα πρόβλημα. Μόνο αν το πιει, έτσι. Ναι, λέει, φυσικά. Ωραία. Αν έχετε κάποια άλλη πορεία, παρακαλώ. Πάμε και εμείς και ελπίζουμε σύντομα και να έχεις νέα μας. Ο ναός που είναι? Ο ναός σας μαζεύει κοντά στο παράθυρο. Λέει, μόλις βγείτε από την πόλη, στην πόλη, λέει, από εκείνη την έξοδο. Και σας δείχνει τη δυτική έξοδο. Μόλις βγείτε από εκείνη την έξοδο, λέει, θα περπατήσετε για μισή ώρα και θα δείτε ένα μικρό βάλτο στα δεξιά σας. Μόλις περπατήσετε λίγο εντός του βάλτου, θα το δείτε μπροστά σας. Θα δείτε κάποια ερείπια. Υπάρχει περίπτωση να συναντήσουμε και τίποτα άλλο εκεί? Μέσα στο ναό πιθανό. Αν και γενικά η περιοχή μας δεν έχει ιδιαίτερα προβλήματα με τέρατα. Αλλά όσο συνήθως λέει, εγκατελειμμένα κτίρια, όλο και κάτι συνήθως παραμονεύει εκεί πέρα μέσα. Αλλά πιστεύω ότι δεν θα σας προξενήσει κάποιο πρόβλημα, ό,τι και να συναντήσετε. Γιατί το παιδί είναι ακόμα ζωντανό, και εφόσον το παιδί είναι ακόμα ζωντανό, πιστεύω ότι δεν θα έχει πέσει πάνω σε κάτι πολύ άσχημο. Μου κάνει εντύπωση πάντως πως ένα παιδί 10 χρονών πήγε σε τέτοια ερείπια για να κρυφτεί. Γι' αυτό βιάζομαι, λέω, στον αλλά... να το σώσουμε, γιατί δεν ξέρω κατά πόσο θα ανασφαλίσει για πόση ώρα ακόμα. Καλώς. Ωραία, να φύγουμε. Ασύρ, Γκουρμάρ, είστε μαζί μου? Εγώ εννοείται. Πάμε, λέει, φεύγουμε. Γκουρμάρ. Πάμε. Ωραία, φεύγετε από τον πύργο. Α, βασικά σας φωνάζει, μισό λεπτό, λέει, πρώτο φύγετε. Και από τα σέλιδα χημία σου βγάζει ακόμα δύο μικρά φιαλιδάκια και δίνει ένα σε ένα γκιζάρ και ένα σε ένα σιρ. Και σας κοιτάει, λέει, φαντάζομαι το πρόβλημα που έχετε χθες το βράδυ με αυτά τα δύο θα σας περάσει. Μάλλον κάποιο δηλητήριο θα πρέπει να μας δώσει για να ξεκάνουμε τον παντοχέα με τόσο σκύλο που βάζει μέσα. Ναι, δυστυχώς ο Κωνσταν καμιά φορά υπερβάλλει δι' αυτού. Αλλά δεν είναι κακός άνθρωπος. Ωραία. Φεύγετε. Ναι. Κομπλέ. Συνεχίζουμε, τι κάνουμε? Πάμε κατευθείαν στα ερείπια. Okay.